Γιωβάνοβιτς, Διαμαντίδης, μπαλά κατευθείαν στο ψηλό και αυτή φυσικά είναι η πρώτη επιλογή έτσι όπως στην Αβραγάλη. Όσοι επέστρεψε στην δράση, απέτυχε στην πρώτη προσπάθεια, Πέκοβιτς πολύ εύκολα, καλά και φάουλ και μάλλον αυτό Δημήτρη Ζαφυρόπουλο. Μέτρηση, ο οποίος δεν έχουμε δει ότι στην άμυνα προσανατολισμός του είναι να κλείνει πάρα πολύ μέσα στη ρακέτα, ενώ είδαμε ένα τρίποντο πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία στην πολύ κλειστή άμυνα. Ο Φώτσης χτύπησε από τη γραμμή των τριών πόντων. Και τώρα ο Διαμαντίδης τρέχει τον Παναθηναϊκό 4-2. Καλή πάσα στον Αντώνη Φώτση και ωραίο τελείωμα εφηδιασμό. 9-5 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Τις αλλαγές μαρκαρίσματος σε περιπτώσεις mismatch πρέπει να βελτιωθεί σε αυτό. Όπως επίσης πρέπει να γίνει και πιο κινητικός. Είτε μέσα είτε και. Ήδη είναι υψηλό σκορ, μόλις 3 λεπτά μπάσκετ. Η άμυνα του Πανίνου εδώ συνελήφθη η ενυπνώση και πολύ εύκολα ο Πέκοβιτς τελείωσε. Και στον διαιτητή, τον κύριο Λάζαρο Βορεάδη, καθώς ισχυρίζεται ότι ο Παπα-Νικολάου έχει κάνει αρκετές φορές μεταφορά της μπάλας. Εδώ ο Διαμαντίδης, όπως πολλές φορές, κόβει στα ίσια τον Ράιζ Ράιζ και μια υπέροχη φάση από τον δίδυμο Νίκολα Σκότση. Αλλιούπ και κάρφωμα. Η απόλυτη εκδήλωση εφηβιασμού και θεαματική και ουσιαστική. Το χαμηλό ποσοστό. Και δεύτερον, δεν έχει σουτάρει από τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου και μετά πάρα πολύ καλά από την περιφέρεια. Εάν λοιπόν στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν αποφασίσει να βάλει την μπάλα μέσα στο καλάθι. 21-19, 3-35 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Φοβερή τρίπλα από τον Διαμαντίδη, βγάζει τον Νίκολας μόνο του για τρεις και αυτός κάνει τη δουλειά του. 24-19 και αμέσως time out από τον Ρένατ Μάρκοβιτς. Screen βλέπετε πως προσπάθεια κάνει αλλά και πως η ομάδα τον βοηθά. Διαμαντίδης στέκεται στον αέρα, προτιμά τον Μπατίστ. Δύο πόδι 26-22. Δύσκολη, πολύ δύσκολη ενέργεια. Rebound από τον Μπράιντ, πολύ δυναμικά και τάπα, αυτοκρατορική τάπα από τον Αντώνη Φώτση. Έχει, βλέπουμε την προηγούμενη τάπα. Δείχνει πολύ περισσότερη ενέργεια τον Φώτση από τους προηγούμενους αγώνες. Ακριβώς, είναι ένα σύνθημα κατά τη γνώμη του φορμαρίσματος. Μπατίστ για τον Αντώνη Φώτση, περνάει και καρφώνει πάλι με δύναμη. Αυτός είναι ο Αντώνης Φώτσης όπως τον θέλει. Την αίσθηση ότι με την άμυνα που παίζει ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ δύσκολο για τον Πανιόνι να κρατηθεί και με την τάσπρο σκορ. Αλλά και το Μαρούσι έχει ακούσει πολλές φορές τα συγχαρητήριά μας. Μια εκπληκτική χρονιά, λογικό είναι με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Άλλωστε να περνά μια μικρή κρίση. Εδώ είναι η φάση του αγώνα. Και δεν είναι φάση. Φιλοδοξία να. Εδώ βλέπουμε αυτό. Μία μαγική τρίπλα. Αυτό είναι magic. Και σκαστή. Ήγια Σικεβίτσιους. Για την Ευρώπη, magic για όλο τον πλανήτη. Ακριβώς. Έτσι και έτσι μια. Και ο Παραγιός έκανε το πρώτο φάουλ και του λέει: μόλις τώρα μπήκες μέσα, δεν χρειάζεται να κάνεις φάουλ. Από εκεί και πέρα, τους είπε ότι για να κερδίσουμε. Βραγάλη. Αυτό που επεσήμανε ακόμα μια φορά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι αυτό το σούτο ελεύθερο που δέχεται ο Παναθηναϊκός από την. Πεκοβίτς φεύγει πρώτος στον εφηδιασμό. Για Σκεβίτσιους τον είδα αμέσως. Αυτός είναι ο Σάρμος για Σκεβίτσιους. Έτσι είναι. Έτσι απλά παίζεται η θέση του playmaker. Time out. Σημαντικό να έχουν εμπιστοσύνη στο σούτσου. Και έπειτα έχει διάδρομο και αφήνει την μπάλα με το αριστερό λεϊά. 56-31. Έχει τη δύσκολη αποστολή να μαρκάρει τον Νίκολας, ο οποίος είναι πιο κοντός, πιο γρήγορος. Ωστόσο δεν έχει κάνει κίνηση έτσι να ζητήσει time out οτιδήποτε. Εντάξει, τώρα χειροκροτεί. Είναι σωστό το φίλμα. Αν υπάρχει μια αίσθηση για τους διαιτητές σήμερα με τα πολλά φάουλ που μπορούσαν να έχουν αφήσει λίγο περισσότερο το παιχνίδι. Φώτσης για 3, 76-50 το KNBA από τις 12.30 μέχρι το πρώτο φως ημέρας. Για Σκεβίτσιους. Τώρα ξεκινάει επίπεδο. Και εκεί τελειώνει. Ο καλάθις όμως πρέπει να σουτάρει. Αποτελούν ανάθερες. Αυτό που κάνει για Σκεβίτσιους τώρα. Μπορεί να κάνει ο καλάθις. Ακριβώς. Αυτό σε ρηπόδιο διασκευή του και όπως το είπε και ο Γιώργης Παπαπέτρου. Από τους Παναθηναϊκούς υπάρχουν κάποια έτσι, πειραγματάκια σε χαλαρό βέβαια. Και ο διασκευή του συνεχίζει να σκοράρει. Βέβαια, σε εκεί τον Πόγρι πάντως. Για να δούμε τι θα δούμε. Προς το παρόν βλέπω υπερπέρογλου πάντως. Υπερπέρογλου, όχι τον Πόγρι. Πάντως το σχήμα με τα τρία πλέον. Ωραία πάσα ήταν, μάλλον πάσα ήταν, ως πάσα το θεωρήσουμε. 91-69. Ολοταχώς για τους 100 Παναθηναϊκούς. Περπέρογλου το σταμάτησε. Για Σκεβίτσιους. Ωραία πάσα στον Ελληνοαμερικανό. 94-78. Πάντως δεν έχετε παράπονο. Ωραίο θέμα από τις δύο ομάδες. Γρήγορο μπάσκετ. Περπέρογλου πιέζει. Κλέβει τελικά. Φώτσης
Καλάφης, ένα ακόμα καλάφι από τον Καλάφη. Ο Μπιλ Ντόνοβαν δούλεψε πάρα πολύ μαζί του, ωστόσο δούλεψε σε άλλα πράγματα, αυτά τα οποία ζητάει τώρα ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς, γι' αυτό είναι λογικός ένας χρόνος προσαρμογής. Όπως και ο Περπέρογλου που τον χρειάστηκε, ερχόμενος από τον Πανιόνιο. Στην μπάλα, ο κόσμος ζητάει 100. Καλάφης, Περπέρογλου για 3 για την κατοστάρα. 100 με τον πλέον θεαματικό και ενδιαφέροντα τρόπο, 102.